Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα αποφύγω τις προσφωνήσεις και θα πω καλημέρα ιδιαίτερα σε δύο μικρές ομάδες φίλων, στα παιδιά του Ειδικού Σχολείου του Αγίου Σπυρίδωνα της Λάρνακας και στα παιδιά του Δημοτικού των Αγίων Ομολογητών. Είμαστε πολύ περήφανοι που είστε εδώ. Ως Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του Κράτους, μέχρι σήμερα είχα τη χαρά να χαιρετήσω μια σειρά από εκδηλώσεις, να μιλήσω μπροστά από πολύ διαφορετικά κοινά και να παρουσιάσω μεγάλο αριθμό πρωτοβουλειών. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η σημερινή μέρα είναι πραγματικά ξεχωριστή για μας. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά γιατί τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου του Αγίου Σπυρίδωνα Λάρνακας μου έκαναν την τιμή να με προσκαλέσουν να συμμετέχω και εγώ σε αυτή την πολύ σημαντική τους προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας με την πρωτοβουλία να λέμε όχι στο πλαστικό καλαμάκι. Έχοντας θέσει ένα φιλόδοξο στόχο, η ομάδα εθελοντισμού του Ειδικού Σχολείου του Αγίου Σπυρίδωνα θέλει τη βοήθειά μας. Γι' αυτό και οφείλουμε να σταθούμε αρρωγοί και συμπαραστάτες. Η προσπάθεια αντικατάστασης των συμβατικών πλαστικών με βιοδιασπόμενα και ή επαναχρησιμοποιόμενα καλαμάκια αφορά την κάθε επαρχία, το κάθε σχολείο, το κάθε σπίτι, αλλά και τον κάθε ένα από εμάς. Το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης και η μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών μιας χρήσης αποτελεί προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνας έκαναν την αρχή. Είναι η πρωτοπόρη, αν θέλετε, στέλνοντας σε όλους εμάς το μήνυμα πως αν επιθυμούμε ένα καλύτερο και πιο υγιές περιβάλλον για τα παιδιά μας, δηλαδή τα ίδια τα παιδιά που έχουμε σήμερα μαζί μας, πρέπει να δράσουμε από κοινού πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Το μήνυμα αυτό έχει ληφθεί. Γι' αυτό και σήμερα βρίσκονται εδώ ο Υπουργός Γεωργίας και Περιβάλλοντος κ. Καδής, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού η κυρία Ραβέλα Ζαχαρίου, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου, ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος, και εδώ θέλω να τονίσω τη συνεισφορά του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο και οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια, αλλά μαζί μας είναι και η κυρία Άντρη Αγαθοκλέους εκ μέρους της Ένωσης Κοινοτήτων. Μαζί μας, όπως έχω πει και προηγουμένως, βρίσκεται η ομάδα των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ομολογητών, που δεν εκπροσωπούν μόνο τους πολίτες αυτού του τόπου, αλλά και το μέλλον του. Οι μαθητές που σήμερα γίνονται πρεσβευτές της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, παίρνοντας το μήνυμα και στην οικογένεια αλλά και στους φίλους τους. Η παρουσία όλων μας εδώ αποδεικνύει στην πράξη ότι αρκεί μια μικρή ομάδα ευαισθητοποιημένων ανθρώπων και συνέργεια ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για να γίνουν σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών αλλά και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, που αποτελεί τον κύριο χορηγό επικοινωνίας της προσπάθειας αυτής, θα πράξουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε το μήνυμα αυτό να μεταφερθεί δυνατά προς όλους τους πολίτες της Κύπρου. Να μου επιτραπεί να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στην Επίτροπο Περιβάλλοντας για τις πραγματικά άοκνες προσπάθειές της, όχι μόνο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αλλά και σε μια σειρά ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Με τις πολύπλευρες της δράσης, επιχειρεί να μας κάνει να αλλάξουμε παγιωμένες, λαθασμένες συμπεριφορές και γι' αυτό χρειάζεται το σεβασμό, αλλά και τη δική μας συνεισφορά. Οφείλω να πω πως η φίλη Ιωάννα, για μένα προσωπικά, είναι μια αισιόδοξη παρουσία στην πολιτική σκηνή του τόπου, αφού προσθέτει σε όλα τα θέματα που χειρίζονται έντονα το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την εθελοντική ομάδα και τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα στην Λάρνακα, που με τις δικές του προσπάθειες ανοίγουν τις καρδιές και τα μάτια όλων μας. Θέλω να σας υποσχεθώ ότι από εδώ και μπρος, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα λέμε όχι μόνο όχι στο πλαστικό καλαμάκι, αλλά σε οτιδήποτε το σχολείο σας αποφασίσει να πάρει πρωτοβουλία και να δημιουργήσει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω αυτή τη στιγμή το λόγο για τον δικό της χαιρετισμό στην εκπαιδευτικό του Ειδικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα, την κυρία Μαρία Ψιλολίχνου. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση τη σημερινή και όλους όσους εσάς βρίσκεστε εδώ και όσους έχουν υιοθετήσει αυτή την δράση. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω με την ευκαιρία της παρουσίασης του τηλεοπτικού σποτ για το «Λέω όχι στο πλαστικό καλαμάκι» αυτή τη δράση, το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από αυτή τη δράση.
Στο ειδικό σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας λειτουργούν πολλές και διαφορετικές δραστήριες ομάδες. Μία από αυτές είναι η ομάδα του εθελοντισμού. Το 2018, τον Ιούνιο, όταν έκλεισε η σχολική χρονιά, καταρτήσαμε το πρόγραμμα της ομάδας για το 2018-2019. Αυτό το πρόγραμμα περιείχε διάφορες δράσεις εθελοντισμού, ως προς τις οικογένειες των παιδιών μας, ως προς τα ίδια τα παιδιά μας, σε άτομα της τρίτης ηλικίας που ζουν στην πόλη μας, στα ζώα που ζουν στα καταφύγια, στον καθαρισμό του περιβάλλοντος του γύρω μας, στις παραλίες συγκεκριμένα της Λάρνακας, και θέλαμε και κάτι να ευχαριστήσουμε την τοπική κοινωνία που απλόχερα σε ό,τι κάνουμε στο σχολείο μας έρχεται και συνεισφέρει και συμμετέχει. Σκεφτόμαστε λοιπόν τι θα ήταν αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ευχαριστήσουμε την τοπική κοινωνία και ξαφνικά είδαμε μία ιδέα σε μία ηλεκτρονική ιστοσελίδα ότι ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, νησί Κίνος, με 253 κατοίκους, έχει υιοθετήσει τη δράση «Λέει όχι στο πλαστικό καλαμάκι». Τότε σκεφτήκαμε ότι και εμείς υιοθετώντας αυτήν τη δράση, σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο όπως είναι ο Δήμος της Λάρνακας, θα ήταν μια πολύ καλή πρακτική να το παρουσιάσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία. Το παρουσιάσαμε στη διευθύντρια μας, έχοντας πολύ συγκεκριμένους στόχους, που θέλαμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την περιβαλλοντική ρήπανση, να αναδείξουμε τη Λάρνακα, αν ήταν τότε το σχέδιό μας, αλλά τώρα έχει μετατραπεί η Κύπρος ολόκληρη, ως την πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί αυτή την καλή πρακτική. Να αναδείξουμε την εθελοντική προσφορά των παιδιών μας, γιατί τα παιδιά μας τόσα χρόνια ήταν δέχτες εθελοντισμού και αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να προσφέρουν και να μετατραπούν σε πομπούς εθελοντισμού. Έτσι θα κοινωνικοποιηθούν και έτσι θα προσφέρουν. Και η έμπνευση αυτής της δράσης μας, η δράση μας αυτή να αποτελέσει έμπνευση για άλλες δράσεις. Οι περισσότεροι από εμάς δεν συμφωνούμε με κάποια πράγματα τα οποία γίνονται γύρω μας. Όμως για να αλλάξει αυτό, εμείς πρέπει να πάρουμε δράση. Εμείς πρέπει να προτείνουμε αυτές τις αλλαγές. Αρκεί να προτείνουμε και λύσεις, όχι απλά να λέμε δεν μας αρέσει κάτι. Και να αναπτύξουμε και τη συνεργασία μεταξύ των οργανωμένων συνόλων. Οπότε παρουσιάζοντας το στη διευθύντρια μας το όλο εγχείρημά μας, η κυρία Αναστασία Σάβα Γεωργιάδου το δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο Λάρνακας, τον κύριο Ανδρέα Βίρα, που δεν το άφησε μόνο στα πλαίσια της Λάρνακας, ήθελε να το επεκτείνουμε και στην επαρχία της Λάρνακας, με τη βοήθεια της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, την κυρία Ιωάννα Παναγιώτου, και την οποία θέλω να ευχαριστήσω, γιατί το είχε ήδη στο πρόγραμμα της κάποια προγράμματα για την αντιμετώπιση του πλαστικού και της ρήπανσης, το υιοθέτησε αμέσως και με τη βοήθεια των συνεργατών της, τον κύριο Μάριο Ευθυμίου και τον κύριο Κυριάκο Σακαλίν, συνεργαζόμαστε και κάνουμε μια εκπληκτική δουλειά. Στην πορεία όλης αυτής της συνεργασίας επισκεφτήκαμε την κυρία Σόφη Μιχαηλίδου, τη διευθύντρια του PIO, την οποία θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, η οποία όχι μόνο δέχτηκε να μας ακούσει, που είναι πολύ σημαντικό, πολύ ένθερμα από την ίδια στιγμή υιοθέτησε τη δράση και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της συντονισμένης προσπάθειας όλων μας. Η αρχή. Η αρχή, σίγουρα η αρχή. Απλά να σας πω ότι γίνονται πράγματα τα οποία η πραγματικότητα δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Έχουν γίνει πιο γρήγορα εξελίξεις από αυτό που περιμέναμε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Και καταλήγοντας φυσικά, θα ήθελα να επισημάνω ότι ιδέες και δράσεις που προέρχονται από ανθρώπους με ανιδιοτέλεια και συναντούν ανοιχτά μυαλά και ορίζοντες, με προγραμματισμό, σκληρή δουλειά και αυστηρά χρονοδιαγραμμάτα, έχουν όλες τις προϋποθέσεις να μην μείνουν στα χαρτιά και να γίνουν μια πραγματικότητα και να αποτελέσουν φυσικά καλή πρακτική και παραδείγματα προς μίμηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους όσους έχουν στηρίξει αυτή τη δράση και προσκαλώ όλους σας να συμπορευτείτε μαζί μας και να πείτε και εσείς όχι στο πλαστικό καλαμάκι και να καταστήσουμε την Κύπρο μας την πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει πετύχει κάτι παρόμοιο. Ευχαριστώ πολύ. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα δώσω τον λόγο στον φίλον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον κύριο Κώσταν Καδί. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπημένα μου παιδιά, καλημέρα και από μένα. Πραγματικά μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, ιδιαίτερα διότι στο κοινό μας έχουμε και μαθητές και μαθήτριες και θα συγχαρώ προκαταβολικά τα παιδιά για αυτήν τους τη σημαντική πρωτοβουλία. Όλοι γνωρίζουμε, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι
το πρόβλημα με τα πλαστικά έχει παραγίνει. Και μόνο μερικά στατιστικά στοιχεία που έχω έτσι ενώπιον μου δείχνουν την έκταση πραγματικά του προβλήματος. Τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση των πλαστικών στην Ευρώπη είναι πραγματικά ανησυχητικά. Κάθε χρόνο οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων. Από τα οποία, μάλιστα, λιγότερο του 30% προωθούνται τελικά σε ανακύκλωση. Και στην Κύπρο, με βάση μετρήσεις που έγιναν το 2015, κάθε άτομο, κάθε ένας από εμάς, παράγει περίπου 18,5 κιλά πλαστικών απορριμμάτων το χρόνο, ενώ το 2014 η Κύπρος παρήγαγε περισσότερο από 15.500 τόνους απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών. Επίσης, το πρόβλημα με τα πλαστικά είναι ότι πολλά από αυτά καταλήγουν στη θάλασσα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το 85% των απορριμμάτων στις παραλίες είναι από πλαστικά υλικά. Και τα αποτελέσματα, νομίζω, τα γνωρίζουμε. Έτσι ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι την Άνοιξη, για παράδειγμα, εντοπίστηκε στη Σαντορίνη μια νεκρή φάλαινα στο στομάχι της οποίας βρέθηκαν 30 κιλά πλαστικές σακούλες. Μια άλλη φάλαινα εντοπίστηκε νεκρή στην Μύκονο, στο στομάχι της οποίας βρέθηκαν πάνω από 100 πλαστικά αντικείμενα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν πλαστικές σακούλες. Ξέρουμε το πρόβλημα με τις χελώνες, που μπορεί να συγχύσουν τις πλαστικές σακούλες με τις μέδουσες και να τις καταπιούν, νομίζοντας ότι είναι φαγητό, και στη συνέχεια να έχουμε τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις. Επομένως, όλα αυτά είναι ζητήματα, είναι προβλήματα τα οποία μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Ανησύχησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει πάρει μέτρα. Τον Γενάρη του 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε δράση, υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, με στόχο τη μείωση της παραγωγής των πλαστικών σκουπιδιών, τη μείωση της απόρριψης των πλαστικών στη θάλασσα και γενικότερα στο περιβάλλον. Και απότερο στόχος της στρατηγικής είναι το 2030 να διατίθενται μόνο ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πούμε ότι επιπρόσθετα από αυτό, τον περασμένο Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να εξετάζει νέους κανόνες για 10 πλαστικά προϊόντα, ανάμεσα στα οποία είναι και τα καλαμάκια. Είναι τα μαχαιροπύρουνα, τα πλαστικά ποτήρια, περιτυλίγματα από chips και άλλα υλικά, άλλα πλαστικά υλικά. Άρα διευρύνεται η προσπάθεια. Θέλω να σας πω ότι και στην Κύπρο κάνουμε ανάλογες προσπάθειες. Θα θυμάστε ότι από την 1η Ιουλίου προχωρήσαμε στην απαγόρευση της χρησιμοποίησης πλαστικής σακούλας στα ταμεία, και κάτι το οποίο αγκαλιάστηκε, θα λέγαμε, από το κοινό. Είδαμε μείωση πέραν του 80-85% στη χρήση της πλαστικής σακούλας στα ταμεία, και η πρόθεση μας είναι και εξετάζουμε αυτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε στην πλήρη κατάργηση της πώλησης πλαστικής σακούλας στα ταμεία. Προχωρούμε βέβαια και με μια ευρύτερη πολιτική. Ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο αυξάνει την συλλογή στην πηγή, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, με τη συμμετοχή των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των ίδιων των πολιτών. Όλα αυτά, όμως, φίλες και φίλοι, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, είναι εθνικές νομοθεσίες, είναι κανονισμοί. Για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πρέπει να έχουμε και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Γι' αυτό και αυτό που κάνετε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσους καλούς νόμους και να έχουμε, εάν οι πολίτες δεν είναι ευαισθητοποιημένοι, δεν έχουν γνώση, δεν έχουν συνείδηση, δεν είναι έτοιμοι να δράσουν, όπως πολύ σωστά μας είπε η κυρία Ψιλονίχνου προηγουμένως. Δεν είμαστε έτοιμοι να μπούμε ήδη και να αντιδράσουμε σε αυτά τα προβλήματα που παρουσιάσαμε προηγουμένως, τότε το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ολιστικά. Γι' αυτό και το δικό μας Υπουργείο
γνωρίζω για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Επίτροπος Περιβάλλοντος και οι συνέργειες που αναπτύσσουμε όλοι οι φορείς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Κινούμαστε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος ότι οι αυριανοί πολίτες, εσείς τα παιδιά που είστε εδώ σήμερα, θα μας δίνετε ελπίδα ότι θα έχουμε ένα καλύτερο πραγματικά μέλλον. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ ξανά όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, να ευχαριστήσω την Επίτροπο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Παιδείας, γενικότερα όσους συμμετέχουν σε αυτή την εκστρατεία και να ευχηθώ να είναι μόνο η αρχή και να υπάρξει και συνέχεια. Εμείς σε αυτή τη διαδρομή να ξέρετε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας και θα είμαστε συνοδοιπόροι. Να είστε καλά. Με αφορμή την τελευταία φράση του Υπουργού, θέλω απλά να δηλώσω τη δέσμευση του γραφείου μας, τόσο όσον αφορά στη δράση εναντίον των πλαστικών, όσο και τη δέσμευσή μας στο ειδικό αυτό αγαπημένο σχολείο, ότι και οποιαδήποτε άλλη εισήγηση έρθει εκ μέρους τους, από μεριάς μας θα αγκαλιαστεί. Σίγουρα είναι μόνο η αρχή. Θα δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα, μόλις καταφέρω να σιωπήσω, την ταινία την πρώτη που έχουμε δημιουργήσει με ένα χαρακτήρα ο οποίος ονομάζεται Σαλίνα. Η Σαλίνα είναι μία δημιουργία του σχολείου στη δική τους προσπάθεια όταν ήταν ακόμα μόνοι τους εντελώς προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουν το κοινό. Η Σαλίνα είναι ένα πουλί, είναι ένας ερωδιός, είναι ένα φλαμέγκο που επισκέπτεται τη χώρα μας λίγες μέρες κάθε χρόνο. Εμείς όμως μένουμε σε τούτη τη χώρα συνέχεια. Την αγαπάμε και θέλουμε να τη βοηθήσουμε. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης τη δική μου ομάδα στο γραφείο τούτων, ιδιαίτερα τον Ερωτόκριτον και την Έλλη, για το συντονισμό αυτή της προσπάθειας, αλλά και όλους τους υπόλοιπους τους συναδέλφους μου σε όλα τα τμήματα από τις εκδόσεις, στις εκστρατείες, στην ηλεκτρονική επικοινωνία, στο newsroom μας, που έχουν ξεκινήσει αυτή την εκστρατεία και θα τη συνεχίσουμε. Σαΐ. Η ταινία η οποία θα δείτε αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί με την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που είναι ανάμεσά σας σήμερα. Θα είναι στο ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου, το οποίο θα την διοχετεύσει στο κοινό μας, αλλά είμαστε σίγουροι ότι και οι συνάδελφοι από τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης θα την αγκαλιάσουν εξίσου. Να δούμε το σποτ. Αποκτούμε τον κόσμο που θέλουμε, μονάχα αν έχουμε τα μάτια και την καρδιά ανοιχτά. Μαζί με τη Σαλίνα και τους μαθητές του ειδικού σχολείου Άγιος Σπυρίδωνας, κάνουμε την αρχή. Λέμε όχι στο πλαστικό καλαμάκι. Μια πρωτοβουλία του ειδικού σχολείου Άγιος Σπυρίδωνα Λάρνακας. Με τη στήριξη της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Το φιλμάκι θα είναι διαθέσιμο και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να μπορέσετε να το κάνετε tweet, retweet, post, repost, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, ιδιαίτερα για την νεαρότερη γενιά. Αλλά πριν κάνουμε tweet, νομίζω ότι δικαιωματικά ο λόγος ανήκει στην κυρία Ιωάννα Παναγιώτου, όχι για χαιρετισμό, αλλά πραγματικά για μια τοποθέτηση είναι επί της ουσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, όλους. Βέβαια, σαν γραφείο, δεν θα μπορούσαμε να μην ανταποκριθούμε θετικά στην πρωτοβουλία του σχολείου. Από την αρχή, με χαρά είπαμε ναι στο να τεθεί υπό την αιγίδα του γραφείου, αλλά η αιγίδα είναι ένα μπουκάμισο αδιανό, δεν έχει ουσία, δεν έχει δράση και δεν έχει ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα. Για να το πετυχαίνουμε αυτό, σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να μπαίνουν νέοι άνθρωποι, περισσότεροι άνθρωποι στο λεωφορείο μας και περισσότερα βαγόνια στο τρένο μας και να καταλήγουμε κάπου που να μπορούμε να το μετρήσουμε και να έχει αποτέλεσμα ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και βέβαια ενός δίκαιου συστήματος, μιλώ και για τα παιδιά που είναι εδώ, και μιας δημοκρατίας που λειτουργεί με τη συμμετοχικότητα. Αυτή είναι η φιλοσοφία όλων των δράσεων του Γραφείου Επιτροπού Περιβάλλοντος και της συγκεκριμένης δράσης. Πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου των Γραφείων Τύπου και Πληροφοριών, γιατί αν δεν επικοινωνούμε σωστά
τις δράσεις μας, τα μηνύματα μας δεν μπορούν να φτάσουν πολύ μακριά στη σύγχρονη εποχή και χωρίς το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το ΡΙΚ και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν ποικιλοτρόπως, δεν μπορούμε να φτάσουμε και στο τελευταίο σπίτι. Πρέπει να πούμε ότι οι πρώτοι μας συνταξιδιώτες είναι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ο Επιτροπός Εθελοντισμού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, το Δίκτυο Εθελοντών Together και βέβαια πάρα πολλές επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές και εθελοντικές οργανώσεις, άτομα. Κάθε μέρα μπαίνουν και περισσότεροι άνθρωποι και φορείς σε αυτόν τον βαγόνι. Στόχος μας είναι όλες οι μαθήτριες και μαθητές, αρχίζοντας από τις προδημοτικές, να πάρουν έναν επαναχρησιμοποιήσιμο στέλεστιλ καλαμάκι με το βουρτσάκι του και το σελίδοδείχτη του, να ακούσουν την παρουσίαση του κυρίου Μάριου Ευθυμίου και άλλων εκπαιδευτικών, να πάρουν τα σωστά μηνύματα και βέβαια να τα μεταφέρουν στο σπίτι τους και να αλλάξουμε όλοι μαζί συνήθειες. Και ο στόχος δεν είναι να τα αλλάξουμε ένα πλαστικό καλαμάκι με ένα στέλεστιλ καλαμάκι ή ένα καλαμάκι από σιλικόνη ή παμπού. Ο στόχος είναι η μείωση των απορριμμάτων. Άρα, αν δεν το χρειαζόμαστε, δεν το χρησιμοποιούμε και όταν χρειαζόμαστε ένα καλαμάκι και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, τότε να μην είναι πλαστικό. Να είναι κάτι το οποίο επαναχρησιμοποιείται. Γιατί ο στόχος δεν είναι ακριβώς μία ανταλλαγή, αλλά η αλλαγή της συνήθειας για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη ρύπαση, κυρίως της θάλασσας, με τα μικροπλαστικά που έχουν επιπτώσεις, πιθανές επιπτώσεις στη δική μας υγεία, γιατί συνεχώς μπαίνουν μέσα από την τροφική αλυσίδα και στο δικό μας σώμα, όπως και στον άλλων ειδών που συναντάμε στη θάλασσα ή, ή τα πτηνά ή τα άλλα ζώα. Και βέβαια να δούμε με τρόπο βιώσιμο να αλλάζει η ζωή μας, να αλλάζει ο πλανήτης και να έχουμε μια πραγματικά καλή ζωή με ασφάλεια και υγεία σε όλα τα χρόνια της ανθρωπότητας και τα δικά μας και αυτά που έρχονται στη συνέχεια. Ναι, έχουν υποθεί κάποια νούμερα από τον Υπουργό, να μην τα επαναλάβουμε. Πρέπει να πούμε ότι σε ολόκληρο τον κόσμο τα πλαστικά υλικά αποτελούν το 85% των απορριμμάτων στις παραλίες. Πλαστικά υλικά καταλήγουν και στο πιάτο μας και στους πνεύμονες μας, περιέχονται στον αέρα, στο νερό, στα τρόφιμα, με άγνωστες επιπτώσεις για την υγεία. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει ήδη επιτύχει σημαντική μείωση στη χρήση της πλαστικής σακούλας, έχει θέσει κάποιους νέους στόχους. Η Κύπρος είναι ένα κράτος μέλος, οφείλει να συμμετέχει και να υλοποιεί τους στόχους της. Οφείλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα με στόχο τη μείωση της χρήσης του πλαστικού για την προστασία του περιβάλλοντος. Θέλουμε η ζωή να συνεχιστεί στον πλανήτη με τρόπο βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο. Έχουμε τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών, δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Οι 11 από τους 17 είναι περιβαλλοντικοί. Όλοι έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή είναι και η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Να δρούμε τοπικά, να σκεπτόμαστε παγκόσμια. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, θα κάνουμε αυτό που μπορούμε στο δικό μας τόπο, με το δικό μας τρόπο, με τη δική μας κουλτούρα, αλλά με ένα σημαντικό ποσοτικό και ποιοτικό αποτέλεσμα για να κερδίσουμε το στοίχημα αυτό για το καλό της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ όλους που είστε εδώ και είμαι βέβαιη ότι σε ένα χρόνο θα είμαστε εδώ να πούμε τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα θα είναι ποσοτικά και ποιοτικά εντυπωσιακά και θα έχουμε φτάσει και στο τελευταίο σχολείο της Κύπρου και θα έχουμε μιλήσει με τα παιδιά του για να πάρουν αυτό το μήνυμα και στο δικό του σπίτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο και θα ήθελα να δώσουμε το λόγο όμως και στους υπόλοιπους συντελεστές που έχουν κάνει αυτή την προσπάθεια πραγματικότητα, δίνοντας για λίγα λεπτάκια το μικρόφωνο στους συνεργάτες μας, έτσι ώστε να κάνουν και τη δική τους μικρή τοποθέτηση για τον τόσο σημαντική προσπάθεια που κάνουμε. Να δώσω πρώτα, επειδή μιλάμε για εθελοντισμό, μιλάμε για συνέργειες μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, θα δώσω τον λόγο, εάν τον επιθυμεί, στον κύριο Γιαννάκη Γιαννάκη, τον Επίτροπο Εθελοντισμού. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Πολύ σωστά έχει αναφέρει η Μαρία.
Αν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα, μόνο αυτά τα πράγματα θα τα αλλάξουμε μόνο αν οι πολίτες αναλάβουν ενεργό δράση. Και για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είτε ως κοινωνία, είτε ως πολιτεία, είτε αυτό αφορά το περιβάλλον, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, λύονται όχι μόνο με νομοθεσίες και όχι μόνο με τη συμβολή του κράτους, αλλά με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Και ιδιαίτερα αυτοί που πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην οποιαδήποτε αλλαγή είναι τα παιδιά και οι νέοι. Με την ενέργεια τους, με τις νέες τους ιδέες, με το πάθος τους για αλλαγή, για μια καλύτερη κοινωνία και μια καλύτερη κοινωνία και φυσικά και έναν καλύτερο κόσμο. Και πράγματι το θέμα του περιβάλλοντος, πολύ σωστά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, διότι έχει να κάνει σχέση με ποιότητα της ζωής μας. Όλων μας. Και επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής μας όχι μόνο μέσω των βίαιων πλέον κλιματικών αλλαγών, αλλά μέσω του νερού που πίνουμε, μέσω του τι τρώμε, και αυτό έχει και ευθύνη, βαραίνει πρώτα την κοινωνία. Ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε μολύνει το περιβάλλον. Εμείς οι ίδιοι έχουμε αλλάξει τις κλιματικές αλλαγές με τη συμπεριφορά μας. Άρα, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε? Μόνο όταν βελτιώσουμε τη δική μας συμπεριφορά και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να κάνει το δικό του κομμάτι μέσω τέτοιου είδους πρωτοβουλειών, τις οποίες θέλω να σε χαρώ μια φορά όλους σας, διότι στο τέλος ημέρας αφορά τον καθένα από εμάς, αφορά τα παιδιά και τους νέους και το μέλλον και της πατρίδας μας, αλλά και του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιερόθεος Παπαδόπουλος έχει έρθει πριν μόνο λίγους μήνες στην Κύπρο ως εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας, αλλά έχει ήδη κάνει την παρουσία του πολύ πολύ αισθητή, λαμβάνοντας μέρος σε τόσο ιδιαίτερες πρωτοβουλίες όπως τη δικιά μας. Κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ, Σόφη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Όταν ήρθα στην Κύπρο πριν από λίγους μήνες, όπως σωστά είπες, πριν 7 μήνες, είπα στους συνεργάτες μου ότι δύο μεγάλα πράγματα θέλω να κάνουμε ανάμεσα στα πολλά άλλα που πρέπει να κάνουμε και που η θέση μας το επιβάλλει. Το ένα είναι μια καμπάνια για τη μείωση των πλαστικών και το άλλο είναι μια δράση με τα σχολεία για να περάσουμε πράγματα στα παιδιά, γιατί είναι οι αυριανοί πολίτες. Και τα δύο έχουν άμεση σχέση με τους μικρούς μας φίλους. Τα πλαστικά, η πρώτη μου επαφή εδώ στην Κύπρο ήταν λίγο σοκαριστική, γιατί έβλεπα σε όλα τα καφέ να κάθονται άνθρωποι να πίνουν το καφέ τους, δηλαδή για λίγα λεπτά της ώρας, μισή ώρα, μια ώρα, και να έχουν όλοι ένα πλαστικό ποτήρι του καφέ μπροστά τους και ένα πλαστικό μπουκαλάκι. Και αυτό συνέβαινε σχεδόν σε όλα τα καφέ. Αυτό δεν είναι κάτι που το είδαμε γραμμένο σε ένα βουνό και πρέπει να το κάνουμε. Αυτό μπορεί να αλλάξει και ειδικά σε ένα τόπο όπως είναι η Κύπρος, μπορεί να αλλάξει. Έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για την μείωση των πλαστικών, γιατί τι σημαίνει πλαστικό? Το είπε πολύ καλά και ο Υπουργός, το είπαν και οι υπόλοιποι ομιλητές, το πόσο σημαντικό είναι να το μειώσουμε. Σημαίνει ότι αν πάμε έτσι, πολύ απλά, σε λίγα χρόνια, η Επιτροπή υπολογίζει το 2050, τα πλαστικά στις θάλασσες θα είναι περισσότερα από τα ψάρια, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πια ζωή. Ήδη πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε μια μελέτη όπου τα μικροπλαστικά, δηλαδή πολύ μικρά κομματάκια πλαστικού, βρέθηκαν στο έντερο ανθρώπου, και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, γιατί κανένας δεν ξέρει ποιες είναι οι επιπτώσεις. Μπορούμε να φανταστούμε μερικά πράγματα. Αλλά το σίγουρο είναι, και αυτό είναι και το σλόγγαν που υιοθετήσαμε, ότι αν δεν αλλάξουμε συνήθειες, δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα από μόνα τους. Σωστά το είπε και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε, ότι ο κάθε ένας μπορεί να κάνει τη διαφορά από μόνος του. Το να αλλάξεις όλο τον κόσμο από σένα εξαρτάται. Το έλεγε και ο Καζαντζάκης, ο μεγάλος μας συγγραφέας, γιατί βλέπω ότι εκεί πέρα είναι γραμμένο το όνομά του, που καλή ώρα θα γιόρταζε σήμερα. Το είχε πει ότι μη λες τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι, πες εσύ τι μπορείς να κάνεις, εσύ μόνος σου μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, να το βάλει ο καθένας στο μυαλό του, γιατί εμείς μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Ο καθένας ξεκινώντας από τον εαυτό του, από την οικογένειά του και να γίνει κοινωνός του μηνύματος σε όλους τους φίλους στο περιβάλλον. Αλλά από την άλλη
Νομίζω και η πολιτεία έχει μια υποχρέωση, γιατί όταν η πολιτεία επιβάλλει κάποιο νόμο, είδαμε στην Κύπρο με την 1η Ιουλίου, με το που μπήκε μια τιμή στην χρήση της πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ, είχαμε μέσα σε 2 μήνες 85% μείωση, η μεγαλύτερη μείωση που έχει παρατηρηθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί η Κύπρος να έρθει πολύ πιο αργά, η σχεδόν η πρώτη τελευταία χώρα που εφάρμοσε το μέτρο, αλλά πολύ γρήγορα είδαμε τα αποτελέσματα. Και αυτά που είναι εντυπωσιακά σε όλα τα πράγματα. Κλείνοντας, να μην πάρω το χρόνο σας, θα σας πω μια αφρικανική παροιμία που μου την είπε φίλος, τη λέω από καιρούς καιρό, νομίζω ότι είναι καλή. Πιάνει φωτιά στο δάσος. Μεγάλη φωτιά, μεγάλη πυρκαγιά, αρχίζουν και τρέχουν όλα τα ζώα στην αντίθετη κατεύθυνση για να μην καούν. Ελέφαντες, λιοντάρια, όλα τα μεγάλα ζώα. Και υπάρχει και ένα μικρό πουλάκι, το κολύμπρι, το οποίο είναι τόσο το πουλάκι αυτό, 15 γραμμάρια, είναι εξαιρετικά μικρό. Και λέει, όχι, δεν θα φύγουμε, θα σβήσουμε τη φωτιά. Το κοιτάνε τα άλλα ζώα, λέει, πώς θα σβήσει τη φωτιά. Λέει, θα αρχίσουμε να σβήνουμε τη φωτιά. Πηγαίνει στη λίμνη, παίρνει μια σταγόνα νερό και αρχίζει και να σβήσει τη φωτιά με αυτή τη σταγόνα το νερό. Γελάνε όλα τα άλλα ζώα, λέει, καλά, έτσι θα κάνεις. Λέει, κάνω αυτό που μπορώ να κάνω. Οπότε, ας κάνει ο καθένας αυτό που μπορεί να κάνει. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Υπουργείου και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η κυρία Ραβέλα Ζαχαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Αν και θεωρώ ότι από τη στιγμή που βρίσκονται εδώ τα παιδιά, οι καλύτεροι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και της εκπαίδευσης του τόπου μας είναι τα παιδιά. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι για άλλη μια φορά τα παιδιά πρωτοστατούν. Λειτουργούν ως οι φορείς αλλαγής, οι οποίοι κάνουν τη διαφορά σε όλα τα επίπεδα και τα στρώματα της κοινωνίας των πολιτών. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, και θα το αναφέρω σήμερα δηλαδή, ότι η Κύπρος μέσα από τις πρωτοβουλίες και το τι έχει αναπτυχθεί στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την εκπαίδευση για την αεφορών ανάπτυξη και ο κύριος Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μέχρι πρότινος και Υπουργός Παιδείας, ήταν από τους πρωτοστάτες αυτής της προσπάθειας. Συνέβαλαν στο να είναι η Κύπρος αυτή τη στιγμή τρίτη παγκόσμια στην κατάταξη στο τι έχει γίνει στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Αντιλαμβάνεστε ότι τούτο δεν έχει να κάνει με το αν εμείς γράφουμε τις πολιτικές. Το θέμα είναι το πώς οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός κόσμος το εισπράττει και το μεταφράζει στην πράξη, το κάνει βίωμα και το κάνει μέρος της καθημερινότητάς του, στο πλαίσιο ακριβώς της αλλαγής τούτου το οποίο επιδιώκουμε, που έχει να κάνει με την αλλαγή κουλτούρας και διαφορετικού τρόπου σκέψης. Εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα, γιατί νομίζω ότι ήδη τα παιδιά μιλούν. Και όταν μιλούν τα παιδιά, εμείς πρέπει να σωπαίνουμε, κατά βάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δώσω τον λόγο στο φίλο τον Θανάση τον Τσόκχομ, που όχι μόνο θα δείξει και θα προωθήσει το φιλμάκι μας και την προσπάθεια αυτήν, αλλά... Κύριε Υπουργέ, φίλοι και φίλες, αγαπητά μου παιδιά, να πω ότι είναι με ιδιαίτερη χαρά που αγκαλιάσαμε αυτή την πρωτοβουλία. Να πω επίσης ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, όσον αφορά τους υπόλοιπους μηδιακούς οργανισμούς, είναι ο οργανισμός ο οποίος έχει την περισσότερη εξειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικής επικοινωνιακής πολιτικής, αλλά και περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Να πω ότι είναι με ιδιαίτερη χαρά που αναγνωρίζουμε και εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ότι το ΡΙΚ αυτή τη στιγμή διαθέτει δύο περιβαλλοντικούς δημοσιογράφους, δηλαδή δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν εξειδίκευση τα θέματα του περιβάλλοντος, όπως είναι ο Θεόδουλος και ο Μιχάλης, άνθρωποι που είναι πολύ έμπειροι στο πώς στείνεται μια καμπάνια. Ευχαριστήσω και με την ευκαιρία της παρουσίας της εδώ και τη φίλη μου την Αραβέλα, η οποία ήταν ουσιαστικά ένας πολύ καλός δάσκαλος και του Μιχάλη και του Θεόδουλου στα διάφορα προγράμματα τα οποία είχαμε να τρέξουμε μαζί και νομίζω ότι τα τρέξαμε με απόλυτη επιτυχία, ειδικά το πρόγραμμα LIFE, το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό πρόγραμμα δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης, το οποίο είχε και εξαιρετικά αποτελέσματα. Γιατί, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, φίλε Επίτροπε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα αξιολογούνται με, έτσι, με πάρα πολύ, πάρα πολύ αυστηρούς όρους και κανόνες. Οπότε,
λέω ξανά ότι είναι ιδιαίτερη τιμή πρώτα η πρόταση και της Επιτρόπου, της φίλης μου της Σόφης, για να αγκαλιάσουμε ως χορηγή επικοινωνία στην όλη προσπάθεια. Να πω ότι έχουμε και εμείς να προσφέρουμε τα μέγιστα, γιατί έχουμε, όπως είχα προηγουμένως πει, την τεχνογνωσία και τις ιδιαίτερες γνώσεις ως μηδιακός οργανισμός, ως η δημόσια ραδιοτηλεόραση, μέσα από την εξειδίκευση που σας έχω προηγουμένως αναφέρει. Οπότε είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όντως, αγαπητή μου Ιωάννα, σε ένα χρόνο θα είμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε εξαιρετικά προγράμματα, τα οποία πάντοτε θα πρέπει να έχουν αποδέκτες τα παιδιά, αλλά όχι μόνο αποδέκτες τα παιδιά, αλλά και συνδημιουργούς των προγραμμάτων αυτών. Και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Λάρνακας, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, με την καθοδήγηση των οποίων αυτή τη στιγμή γεννούμε ουσιαστικά ένα πρόγραμμα νέο, περιβαλλοντικό στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προσπάθεια με τη Σαλίνα ξεκίνησε από το σχολείο της Λάρνακας, αγκαλιάστηκε από το Δήμο Λάρνακας, προχώρησε στην επαρχία Λάρνακας και στη συνέχεια η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων την αγκάλιασε και την υιοθέτησε με τη σειρά του. Γι' αυτόν ο λόγος την κυρία Άντρινα Αγαθοκλέους, εκπροσωπώντας, αν θέλει να μην πει και λίγα λόγια για την συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την προσπάθεια. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ευτυχώς υπάρχουν παιδιά, διότι είναι το μεγαλύτερο κανάλι για την αλλαγή της κουλτούρας μας. Αυτό βασικά έχω να πω για το σημερινό, γιατί είναι για τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αν νομίζετε ότι τελειώσαμε, λαθάνεστε. Ο πιο σημαντικός ομιλητής αυτής της εκδήλωσης και προσπάθειας δεν είναι κανείς από εμάς. Είναι τα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά του Αγίου Σπυρίδωνα. Θα τα καλέσω αυτή τη στιγμή να σταθούν εδώ μπροστά μας. Γιατί είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για εσάς και την προσπάθεια σας, όλα τα παιδάκια μας. Η Σαλίνα είναι όνομα το οποίο είχε η πόλη της Λάρνακας κατά την εποχή της Ενωτοκρατίας. Και έναν από τα είναι το όνομα της γαριδούλας της Ρος που τρώει το φλαμίνκο και γι' αυτόν έχει αυτόν το χρώμα. Δηλαδή όλα έχουν μία συνάφεια μεταξύ τους. Είναι και σε ένα πρόγραμμα e-twinning το οποίο συμμετέχουμε, ήδη από την πρώτη εβδομάδα που το ανακοινώσαμε, 7 χώρες της Ευρώπης θέλουν να συμμετάσχουν. Καλό σχολεία λοιπόν να έρθουν να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Μεταδίδετε το μήνυμα πολύ γρήγορα και ελάτε να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι και το Υπουργείο Παιδείας αλλά και οι σύνδεσμοι γονέων των σχολείων θα αγκαλιάσουν αυτήν την προσπάθεια. Έτσι, αυτό το μήνυμα να πάει σε όλα τα παιδιά της Κύπρου. Και παράδειγμα είναι το Δημοτικό των Αγίων Ομολογητών που έχουμε τα παιδάκια εδώ. Και θα τα παρακαλέσω να έρθουν και αυτά κάτω για να πάρουν το δωράκι τους από τους συμμαθητές τους στο άλλο σχολείο. Το κάθε παιδάκι θα πάρει από έναν καλαμάκι, αλλά θα έχει και δουλειά να κάνει. Περάστε μπροστά. Περάσετε από όλα τα παιδάκια. Και στα καταδέχεια που έχετε, όλα τα παιδάκια έχουν καλαμάκια. Και μόλις πάρουμε όλοι τα καλαμάκια μας, τι θα κάνουμε? Θα τα σηκώσουμε ψηλά και θα φωνάξουμε «Όχι στο πλαστικό καλαμάκι». Και αυτό θα το λέμε στη μάμα, τον παπά, τη δασκάλα, τη γιαγιά και τον παππού. Στο καφέ μας. Κύριε,